Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί, καλώς ορίσατε στο ένα Channel. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως κάθε απόγευμα, 6.30 με 7.30. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Αυγούστου και θα είμαστε, όπως είπα, μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με όμορφα θέματα της τοπικής, της περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής σας επικαιρότητας. Ξεκινώντας όμως με τα νέα του δικού μας τόπου, τα νέα της Καβάλας και την Καβάλα που μετά από δύο χρόνια ξαναζωντανεύει αλλά ξαναπαίνει και χρώμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή τον Νίκο τον Βουγιούκα, τον εκπρόσωπο της Action Team, όπου νομίζω είναι χαρούμενος όπως και εγώ για τη χθεσινή τη δράση που η Καβάλα όχι μόνο γέμισε με χρώματα, αλλά γέμισε και με πολλά χαμόγελα μικρών αλλά και μεγάλων. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα λέω πολύ ωραία. Ξανασυναντιόμαστε μαζί μετά από περίπου ένα χρόνο, διότι ξαναζωντανεύει η πόλη μας, Νίκο. Ακριβώς. Και είμαστε κι εμείς πολύ χαρούμενοι, όπως είπατε. Mm-hmm. Γενικά, περιμέναμε ότι θα πάει καλά, αλλά ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας. Mm-hmm. Εκτός από το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το φεστιβάλ χρωμάτων που εχθές γέμισε όλη η πόλη με χρώματα, αλλά και κόσμο, πλημμύρισε το κέντρο της πόλης με κόσμο, είχαμε και άλλες εκδηλώσεις από εσάς, άλλες δράσεις από εσάς, από την Action Team, στα πλαίσια του Κοσμόπολης έγιναν όλα φέτος, Νίκο, να πούμε. Και να μας τα πεις όλα με τη σειρά, εκτός από το φεστιβάλ χρωμάτων, να μας πεις και για την προηγούμενη δράση που είχατε. Τέλεια, θα τα πάμε με τη σειρά λοιπόν. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε πέρυσι μια προσπάθεια. Κάναμε για πρώτη φορά την αστική ζούγκλα. Mm-hmm. Είναι μια τάση στο εξωτερικό και τη φέραμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Καβάλα. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό είχε ένα διπλό συμβολικό μήνυμα. Το ένα ήταν λόγω της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης που περνάμε, ειδικά τώρα που είναι στο ζενίτ της και με τις φωτιές, να περάσουμε αυτό το μήνυμα της προστασίας της φύσης και να αναδείξουμε τα ωφέλη από την προσθήκη πρασίνου στον αστικό ιστό. Mm-hmm. Το δεύτερο μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε είναι σχετικά με την πλατεία. Γνωρίζετε όλοι ότι η πλατεία είναι ίσως και ο πιο υποβαθμισμένος δημόσιος χώρος στο κέντρο της πόλης. Παρόλο που έχουν γίνει κάποιες ωραίες αλλαγές, παραμένει υποβαθμισμένος, δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει παρέες να κάθονται, δεν έχει οικογένειες με παιδιά. Οπότε θέλουμε να δείξουμε πως ένας δημόσιος χώρος μπορεί πολύ εύκολα με μηδενικό κόστος, mm-hmm. με μικρή προσπάθεια, να αναβαθμιστεί, να αποκτήσει ζωντάνια, να ομορφύνει αισθητικά, έτσι, με έναν τόσο εύκολο τρόπο. Mm-hmm. Όμως, επειδή έτσι κάτι μας έλειπε και επειδή θέλαμε να το εξελίξουμε το περσινό, την περσινή μας προσπάθεια και βλέποντας φυσικά και την προσπάθεια που γίνεται σε χώρες του εξωτερικού, όπου το πλαισιώνουμε διάφορες δράσεις, έτσι αποφασίσαμε και εμείς φέτος να το πλαισιώσουμε με δύο δράσεις. Mm-hmm. Το ένα είναι το Wine Project που κάναμε, δηλαδή ένα φεστιβάλ κρασιού, ας πούμε. Κάναμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε περαιτέρω τα τοπικά μας κρασιά, μιας που είναι πάρα πολύ καλά και πραγματικά ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Και το ξέρω και από προσωπική μου εμπειρία. Το δεύτερο και ότι έτυχε να αλλάξω πολλές περιοχές. Εκτός το ότι ταξίδευσα πολύ, mm-hmm. πήγα στο Παρίσι Εράσμους, πήγα στην Αθήνα, που μένω τώρα, σπουδάζω mm-hmm. στη Λάρισα πριν δύο χρόνια. Οπότε όπου και να πήγα, συνάντησα πάρα πολλά μαγαζιά, ακόμα και στο Παρίσι, με καβαλιώτικα και κρασιά. Mm-hmm. Επομένως, εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, οι καβαλιώτοι δηλαδή, που θα τα στηρίξουμε και που θα τα αναδείξουμε και που θα πρέπει να τα προτείνουμε και να τα διαφημίζουμε στους φίλους μας που μένουν σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Επομένως, ήταν μια μοναδική ευκαιρία να τα αναδείξουμε πρώτα απ' όλα στην πόλη μας μέσα. Γιατί ούτε εμείς οι ίδιοι δεν τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Έτσι mm-hmm. λοιπόν, κάναμε αυτό το project. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Έγινε πρώτη χρονιά δοκιμαστικά. Αυτή είναι και η επόμενη μου ερώτηση, Νίκο, διότι αυτά τα δύο τα φεστιβάλ είναι σπάνια και έρχονται, μπορώ να πω, για πρώτη φορά στην δικιά μας την περιοχή. Όπως είπες, στο εξωτερικό γίνονται τέτοιες δράσεις, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, όπως ήταν και το Cosmos Cycle, όπως είναι και η γιορτή του κρασιού που λες τώρα. Αλλά στην δικιά μας την περιφερειακή ενότητα, τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Είχατε την ανάλογη ανταπόκριση από τον κόσμο, ήρθε ο κόσμος να γνωρίσει αυτές τις εκδηλώσεις, τις αγκάλιασε? Ναι, και να σας πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, φοβόμασταν κιόλας, έτσι, επειδή γίνεται πρώτη χρονιά, είχαμε την εξής ανασφάλεια, ότι μήπως οι καβαλιώτες το, ας πούμε, κάπως το υποτιμήσουν εντός εισαγωγικών, επειδή είναι καβαλιώτικα κρασιά μόνο και έχουν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν καθημερινά στα τοπικά καταστήματα, και όμως οι καβαλιώτες
όπως πιστεύαμε δεν τα έχουν δοκιμάσει, mm-hmm. γιατί ούτε εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, της ομάδας, οι εθελοντές δεν τα έχουμε δοκιμάσει όλα, είναι και πάρα πολλά. Επομένως, πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ένα άλλο, ας πούμε, το οποίο περιμέναμε, είναι ότι λόγω του αυξημένου τουρισμού πέρασαν πάρα πολλοί τουρίστες, οι οποίοι θέλησαν μετά να πάνε σε διάφορες κάβες τοπικές, να προμηθευτούν φιάλες για να τις πάρουν μαζί τους mm-hmm. ή για να τις πιούν κάπου αλλού στο ξενοδοχείο τους, σε μια παραλία, οπουδήποτε. Και πολλοί από αυτούς... Είναι μια πολύ ωραία προώθηση. Ακριβώς. Προγραμμάτισαν επίσης επισκέψεις στα Ινωπία ή, ας πούμε, ήρθαν πολλοί επιχειρηματίες της περιοχής να δοκιμάσουν κρασιά τα οποία δεν έχουν στα μαγαζιά τους για να βάλουν. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για όλους. Mm-hmm. Για την πόλη, για τους πολίτες, για τους Ινωπιούς. Αυτό λοιπόν θα μείνει, του χρόνου θα μεγαλώσει. Ελπίζουμε να τα έχουμε όλα τα Ινωπία. Αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες γιατί είναι τέλος τουριστική σεζόν και πολλά Ινωπία δεν είχαν κρασιά. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό δεν ήταν όλα. Ήταν όμως τα περισσότερα. Του χρόνου ελπίζουμε να είναι όλα. Mm-hmm. Θα τους ενημερώσουμε και πιο νωρίς. Μάλιστα. Όσον αφορά την αστική ζούγκλα, παραμένει στο κέντρο της πόλης, παραμένει στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι, με απόφαση δημάρχου, από ό,τι έχω μάθει, mm-hmm. θα μείνουν για κάποιες μέρες ακόμα κάποια, ας πούμε, σκηνικά της αστικής ζούγκλας, mm-hmm. για αρκετές μέρες, γιατί mm-hmm. φαίνεται να άρεσε και αυτό ήταν και το αίτημα των ανθρώπων από πέρυσι. Δηλαδή, από πέρυσι μας έλεγαν, ας πούμε, πείτε στο Δήμο να τα κρατήσει. Χαίρομαστε λοιπόν που πήρε αυτή την απόφαση. Αλλά φυσικά... Και παραμένουν και πιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διότι πέρσι θυμόμαστε ότι έμειναν λίγες μόνο μέρες όλα αυτά στην κεντρική πλατεία, ναι, και μετά απομακρύνθηκαν. Μόνο κατά τη διάρκεια του Κοσμόπολης έμειναν πέρσι. Εμάς φυσικά το αίτημά μας, και τότε θα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, είναι η πλατεία να πάρει μια τέτοια μορφή, να προσθεθεί τόσο πράσινο και περισσότερο στην πλατεία. Mm-hmm. Μόνο τότε θα γίνει μια όμορφη πλατεία. Και μόνο τότε θα χαρούμε τα ωφέλη του πρασίνου. Δηλαδή, θα αλλάξει και η θερμοκρασία. Πραγματικά, τώρα με τόση ζέστη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου το πρωί, εκτός αν πηγαίνεις στη δουλειά ή αν πηγαίνεις για μπάνια. Αλλιώς δεν μπορείς να βγεις. Έχει τραγική ζέστη. Δηλαδή, είναι ολοκάθαρο ότι πρέπει να προσθεθεί πράσινο στην πόλη και όχι μόνο στη δική μας, σε όλες τις πόλεις. Mm-hmm. Επομένως, αυτό. Mm-hmm. Πάμε λίγο και στη χθεσινή την ημέρα. 3 χρόνια. Περιμέναμε το φεστιβάλ χρωμάτων, το Color Festival που γνωρίζω και οι μικροί μας φίλοι. Ήταν μια δράση που έφερε η Action Team και την αγκάλιασαν όλοι και την περίμεναν όλοι. Και μόλις το έμαθα, νομίζω ότι μικροί και μεγάλοι ξετρελάθηκαν και είπαν ότι θα συμμετέχουμε κι εμείς. Ακριβώς. Θέλοντας λοιπόν να κάνουμε και κάτι για έτσι τους ανθρώπους της ηλικίας μας και τους πιο μικρούς. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά με τις οικογένειές τους που τα συνοδεύουν. Αποφασίσαμε να επαναφέρουμε το Φεστιβάλ Χρωμάτων τώρα που μπορούσαμε, γιατί τόσα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε λόγω του COVID. Αποφασίσαμε λοιπόν να το επαναφέρουμε. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό και αν ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Γιατί όλα πήγαιναν κόντρα σε αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή είχαμε στην αρχή μια αλλαγή, την οποία αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Γιατί υπήρχαν κάποια θέματα προγραμματισμού με το Κοσμόπολης, να μην συμπέφτουν, ας πούμε, οι δράσεις. Έπειτα αντιμετωπίσαμε ότι με αυτή την αλλαγή συνέπεφτε με κάποιες άλλες δράσεις εκτός Κοσμόπολης, που ήταν μεγάλες, θα τραβούσαν πολλούς ανθρώπους της δικής μας ηλικίας. Μετά ήρθαμε αντιμετωπίσουμε τον καιρό, όλα τα προγνωστικά έδιναν βροχές κτλ. Οπότε το προσαρμόσαμε σε κάτι πιο μικρό και εν τέλει ήρθε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Φυσικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βέβαια, στεναχωρηθήκαμε γιατί κάποια παιδάκια δεν βρήκαν χρώματα και τα απογοητεύσαμε. Πραγματικά στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και ζητάμε συγγνώμη. Αλλά και η ομάδα είναι μια θελοντική ομάδα. Του χρόνου, Νίκο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα ακυρωθεί άλλη εκδήλωση. Ναι, μακάρι να το αφήσουμε πίσω μας όλο αυτό το τραγικό που περάσαμε τους προηγούμενους χειμώνες. Mm-hmm. Και του χρόνου θα κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Επόμενο στόχος και επόμενη δράση. Τα πράγματα, εντάξει, μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς ότι είναι λίγο αβέβαια. Εννοείται. Γενικώς, επειδή πολλές φορές τα τελευταία χρόνια λόγω του COVID βρεθήκαμε σε μια θέση να προγραμματίζουμε έτσι μεγάλα πράγματα, μεγάλες δράσεις και τελευταία στιγμή να
ακυρώνονται με το αποκορύφωμα να είναι τα φαναράκια, τα οποία οργανώναμε τη μεγαλύτερη γιορτή που έχουμε κάνει ποτέ και ακυρώθηκαν 2 μέρες πριν, δηλαδή τη στιγμή που τα είχαμε όλα έτοιμα, λόγω των μέτρων που έβαλε η κυβέρνηση τότε. Αποφασίσαμε ότι μόνο όταν είμαστε σίγουροι θα οργανώνουμε κάτι, θα οργανώσουμε κάτι μεγάλο. Έχουμε στα πλάνα μας ένα θαλασσινό καρναβάλι που θα είναι νομίζω το μεγαλύτερο project που θα έχουμε κάνει σαν ομάδα και είναι πάρα πολύ διαπαιτητικό και πολύ μεγάλη ευκαιρία για την πόλη. Αλλά ακόμα δεν το έχουμε βάλει μπρος γιατί περιμένουμε λίγο να έρθει το φθινόπωρο για να δούμε και τη στάση ας πούμε της κυβέρνησης και την κατάσταση φυσικά με τον COVID γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα. Λοιπόν, εμείς θα περιμένουμε, θα είμαστε αναμονή, διότι τέτοιες δράσεις τις αγκαλιάζουμε και εμείς και μας αρέσουν. Όσο ο κόσμος είναι χαρούμενος, είμαστε και εμείς. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Χαρά μου, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλό σου απόγευμα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο θέμα του Κοσμοπόλης και θα πάμε να ακούσουμε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κοσμοπόλης, τον κύριο Άλκη Ζαπόγλου, και τις άλλες δράσεις, οι οποίες είναι και μερικές από αυτές που ακούσαμε από τον Νίκο του Βουγιούκα, αλλά θα μας πει και άλλες δράσεις του Κοσμοπόλης. Αυτή είναι άλλωστε και η επιδίωξη με τέσσερα δράση να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο και οι απλοί πολίτες, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους την διαχείριση της πόλης, ώστε να φτιάξουμε γενικότερα χώρους πιο φιλικούς προς τον άνθρωπο και πιο φιλικούς προς το περιβάλλον. Να ευαισθητοποιηθούμε στη σχέση μας με το περιβάλλον. Σωστά. Και αυτό λοιπόν, στα πλαίσια αυτής εδώ της δράσης που υιοθετήσαμε και πέρσι σε συνεργασία με την Action, δίνουμε μια διαφορετική αίσθηση της κεντρικής πλατείας, που είναι μια πλατεία που όλοι ξέρουμε την εικόνα της, προσπαθώντας με πολύ απλά υλικά, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας πακέτες, και τις οποίες πρέπει να τις ξαναδώσουμε πάλι προς χρήση, να τις επαναχρησιμοποιήσουμε, ή και φυτά, τα οποία τελειζόμαστε από κάποια φυτόρια, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική αισθητική και μια οπτική που δεν έχουμε συνηθίσει. Και νομίζω ότι και πέρσι που αξιοποιήσαμε το μισό κομμάτι της πλατείας. Ναι, σωστά. Αλλά και φέτος που αξιοποιήσαμε και το υπόλοιπο κομμάτι, εξασφαλίζοντας περισσότερες παλέτες αλλά και περισσότερα φυτά, έχουμε δημιουργήσει αυτή την αίσθηση όπως και εσείς είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, το ξύλο και το πράσινο είναι πηγή ζωής, είναι πηγή ξεκούρασης και γεμίζει το μάτι με πράσινα, με φυτά, κάτι το οποίο το θέλουμε, το ζούμε όλοι εμείς που βλέπουμε τα βουνά μας γύρω. Μέσα από αυτή λοιπόν τη δράση, ποιες άλλες δράσεις θα προκύψουν, κύριε Ζαπόγλου? Ταυτόχρονα λοιπόν, με την αλλαγή του τοπίου, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε, πάντα σας λέω, σε στενή συνεργασία με την Action Team, να δημιουργήσουμε μια πρόταση υγειονογευσίας, όπου προσκαλέσαμε τους συνοπιούς της περιοχής μας και από την Καβάλα και από την Δράμα να προσφέρουν τα κρασιά τους, ώστε να μπορέσουν να τα δοκιμάσουν οι κάτοικοι της περιοχής. Έχουμε λοιπόν τη συμμετοχή 8 ηνοποιών, οι οποίοι θα φέρουν τα κρασιά τους και όσοι παρευρίσκονται στην κεντρική πλατεία θα μπορούν να τα δοκιμάσουν. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση ώστε να αναδείξουμε αυτές εδώ τις μονάδες και την πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται μέσα σε αυτές. Επίσης θα προβληθεί η ομάδα της Action Team και θα έχουμε μικρά event μουσικά μέσα στην κεντρική πλατεία και όπως πέρσι και προπέρσι θα έχουμε την τρίτη έκδοση του Cosmo Lights που δυστυχώς δεν θα μπορεί να είναι φέτος σε άμεση πρόσβαση από τον κόσμο γιατί οι ώρες τις οποίες το έχουμε προγραμματίσει δεν μπόρεσαν να έχουν την έγκριση από την αστυνομική διεύθυνση της πόλης και για λόγους φαντάζομαι ευνόητους σε όλους μας, διότι η κίνηση στην πόλη είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μπορούσαν να διακόψουν την κυκλοφορία μπροστά από το επιμελητήριο που θα γίνει η προβολή. Και έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να κάνουμε την τρίτη έκδοση του Cosmo Lights διαδικτυακά. Αυτό δεν αλλάζει σε κάτι. Ουσιαστικά θα βιντεοσκοπήσουμε όλα τα projection mapping έργα που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο και θα προβληθούν πάνω στο κτίριο του επιμελητηρίου. Θα τα βιντεοσκοπήσουμε στις 2 η ώρα τα χαράματα και από την Παρασκευή θα μπορούν να προβάλλονται και από το δικό σας κανάλι και από το άλλο κανάλι που υπάρχει στην Καβάλα, να τα βλέπει ο κόσμος, αλλά και από τα social media του Cosmopolis Festival. Και έτσι θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας εκεί, να τα βλέπει με την ησυχία του και φυσικά να μπαίνει στην ειδική πλατφόρμα και να ψηφίζει για το ποιο έργο είναι αυτό που του άρεσε περισσότερο. Άλλωστε,
Το Cosmo Lights, αυτή είναι και η καινοτομία του σε σχέση με τα υπόλοιπα projection mapping festival που γίνονται σε όλο τον κόσμο, ότι δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο και στον κόσμο και σε μια επιτροπή φυσικά ειδικών να ψηφίζει για το ποιο έργο που προβάλλεται στο αντίστοιχο κτίριο είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο. Μάλιστα. Οι δράσεις στην κεντρική πλατεία μέχρι πότε θα μείνουν, κύριε Ζωπόγλου? Είναι ένα τετραήμερο το οποίο διαρκεί από σήμερα το απόϊ, το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Ταυτόχρονα με τις δράσεις στην κεντρική πλατεία, αυτές οι δράσεις στην κεντρική πλατεία θα υποστηριχτούν και με συναυλίες οι οποίες θα γίνουν μπροστά από το παλιό υδραγωγείο, στις Καμάρες όπως ξέρουμε όλοι μας. Είναι ένα σημείο που και εκείνο πέρσι δόθηκε έτσι, στην διάθεση του κοινού για τέτοια πράγματα μέσω πάλι του Κοσμόπολης. Και θεωρούμε ότι είχε μια πολύ καλή επίγυση στο κοινό, οπότε το κρατήσαμε. Είναι ένα εμβληματικό σημείο για την πόλη, άρα συνεχίζουμε κανονικά. Κάθε βράδυ μετά τις 9.30-10 η ώρα θα έχει συναυλίες που έχουν τελείως διαφορετικό περιεχόμενο και προσελκύουν ένα τελείως διαφορετικό κοινό. Άρα υπάρχουν συναυλίες για όλους. Κάποιος μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ και να τα δει όλα αυτά κατά τη διάρκεια. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Η ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να δει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι η σελίδα του Κοσμόπολης Φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθος. Και κλείνοντας τον Αύγουστο, μετά τι αναμένουμε περισσότερο, έτσι, κλείνει το καλοκαίρι, οι δράσεις παίρνουν πλέον τον δρόμο τους και αναμένονται για την επόμενη χρονιά. Αυτός είναι και ο στόχος. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε δύο αναβολές λόγω του κορονοϊού. Οι συναυλίες, και αυτές αφορούσαν τις συναυλίες που γίνονται πάνω στο κάστρο, οι οποίες πρέπει να τονίσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε τη συναυλία των Action Member που θα γίνει. Τον Active Member, συγγνώμη, που θα γίνει στις 24 του μηνός και στις 30 του μήνα Αυγούστου περιμένουμε τον Τζουγανάκη. Είναι δύο συναυλίες οι οποίες είχαν αναπτυχθεί από τον Ιούλιο ακόμη.